αναφέρθηκε στο βίντεο ότι έχεις δηλώσει στο παρελθόν ότι έχεις δεχτεί απόπειρα βιασμού και μάλιστα σε νεαρή ηλικία. Ναι, στα 15 μου. Από άνθρωπο του φιλικού περιβάλλοντος, ναι, ή άγνωστο τελείως. Του φιλικού περιβάλλοντος. Είναι μια πολύ άσχημη εμπειρία. Κοίταξε, Λεωνόρα, όλα αυτά που περνάς από την παιδική σου ηλικία, όλα αυτά είναι βιώματα τα οποία αργότερα ξεσπάνε, δηλαδή αρχίζεις και τα βγάζεις, είτε στη σχέση σου, πώς τα βγάζεις. Ή αν έχεις μια σχέση, ή κάνεις μια σχέση που δεν πρέπει να την κάνεις, ή χωρίζεις με έναν άνθρωπο. Όλα αυτά από την παιδική σου ηλικία. Και ο βιασμός ήταν και αυτό κάτι που με έκανε να... Ξέρεις, να φοβάμαι λίγο τους άντρες, να... Να είσαι φυλακτική. Να με κάνει να πίνω για να μπορώ να ξαπλώσω το κρεβάτι με κάποιον. Όταν εννοείς να πίνεις για να ξαπλώσεις το κρεβάτι με κάποιον, είναι προϋπόθεση αυτό? Ναι, νομίζω ότι δεν μπορούσα χωρίς να έχω πιει ποτό. Εκτός λίγων εξαιρέσεων. Μετά από κάποια στιγμή στη ζωή μου δεν μπορούσα. Δηλαδή η συνήθεια αυτή του ποτού έγινε τακτική συνήθεια, θέλω να πω, δηλαδή... Καθημερινή. Πήρε αλκοολισμός? Δεν μπορώ να πω αλκοολισμός, γιατί δεν ξυπνούσα το πρωί για να πιω ένα ποτό. Δεν έπινα στο θέατρο, σαφώς, ποτέ μου. Αλλά περίμενα με αγωνία να έρθει το βράδυ για να βγω έξω να πιω ένα ποτό, να σταματήσω να ψιλοτρέμω. Νομίζω ότι ίσως το σταμάτησα το ποτό στο τσάκ. Στο τσάκ για τι πράγμα? Στο να μην μου γίνει αλκοολισμός. Ναι, αλκοολισμός. Ναι. Βέβαια, αυτό κράτησε κάποια χρόνια. Ξύπνησα όμως ένα ωραίο πρωί και είπα, ω πακέτη, έγινες και χτες ρεζίλη. Ρετάρισμα, ξέρεις. Γιατί έγινες ρεζίλη? Ρετάρισμα. Έπινες αρκετά δηλαδή? Πάρα πολύ.